Μεγάλωσα στην Αθήνα, εδώ έχω γεννηθεί. Έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Ο μπαμπάς ήταν κριτικός. Ο μπαμπάς, Ο μπαμπάς ναι. λοιπόν ήταν κριτικός και η μαμά σου ήταν από την Ιγυρία. Ναι. Σου είχε πει ποτέ η μαμά σου, σου είχε διηγηθεί ποτέ πώς γνωρίστηκε με τον μπαμπά? Δεν μου είχε πει ακριβώς πώς γνωριστήκανε. Ξέρω ότι η μητέρα μου όταν ήρθε στην Ελλάδα απλά τον γνώρισε. Δεν ξέρω όμως πάρα πολλά για τον πατέρα μου. Η μαμά σου ήρθε εδώ πέρα για να δουλέψει, ήταν σε διακοπές εδώ και αποφάσισε να μείνει, την ξέρεις την ιστορία της? Είχε έρθει από την Ιγυρία αρχικά για σπουδές. Σπούδασε αγγλική φιλολογία. Και ύστερα μετά αποφάσισε να μείνει εδώ, όπου έχω και άλλα 3 αδέλφια, οι οποίοι γεννηθήκαν στην Ιγυρία, είναι από άλλο πατέρα. Και μετά από κάποια χρόνια του έφερε και αυτούς εδώ στην Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερα από σένα τα αδέλφια? Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερα. Εγώ είμαι μικρότερη. Για τι διαφορές μιλάμε? Εγώ σε λίγο είμαι 19, θα γίνω μάλλον. Ο μεγαλύτερος είναι 32, ο άλλος 30 και η μία αδελφή μου είναι 28. Και ζουν πλέον και εκείνοι εδώ στην Ελλάδα? Ναι, από πολύ μικροί ήρθαν. Α, τους έφερε μαζί η μαμά? Ναι, το πάνε. Άρα ουσιαστικά είναι και εκείνοι Έλληνες. Είναι, ναι. Έτσι, δεν γεννήθηκαν εδώ, αλλά ζουν εδώ από τότε που ήταν παιδιά. Εσύ λοιπόν γεννήθηκες εδώ στην Αθήνα και μεγάλωσες στην Αθήνα. Ο μπαμπάς κατάγω για την Κρήτη, η μαμά από την Ιγυρία. Τον μπαμπά είπες όμως ότι δεν τον θυμάσαι πολύ καλά, δεν έχεις μνήμες από τον μπαμπά. Δεν μεγάλωσε καθόλου μαζί σας? Όχι, ο πατέρας μου έλειπε, δεν ήταν μαζί μας στο σπίτι. Ήμουν και πολύ μικρή και δεν θυμάμαι. Τον θυμάμαι φωνησιακά, αλλά δεν θυμάμαι στιγμές μαζί του. Και στην ουσία μεγάλωσα με τη μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Με τη μητέρα και τα αδέλφια. Ναι, ποτέ δεν ήμουν με τον πατέρα μου. Η μαμά έφυγε ενώ ήσουν πολύ μικρή, έτσι. Ήσουν 8 χρονών μόλις. Έχασα. Ναι. Από τι πέθανε? Είχε πάθει εγκεφαλικό. Τόσο με νεαρή ηλικία. Σε μικρή ηλικία. Ήταν σταδιακό, γιατί κάπως το ξεπέρασε στο νοσοκομείο, ξεπέρασε το εγκεφαλικό, συγγνώμη. Αλλά μετά από 2-3 εβδομάδες, εκεί που οι γιατροί είπαν ότι η πορεία της είναι σταθερή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι 100% όπως ήταν πριν από όλο αυτό, αλλά θα ζήσει, φύγε από καρδιακό. Δεν το πιστεύω. Να. Και μείνατε εσείς, εσύ και τα αδέλφια σου. Θυμάσαι καθόλου εκείνη την περίοδο, έχεις μνήμες καθόλου? Την περίοδο που έχασα τη μητέρα μου, θυμάμαι ότι την ημέρα μάλλον που έγινε αυτό, που έπαθε το κεφαλικό, ήμουνα στο σπίτι της κολλητής μου τότε. Και θυμάμαι ότι δεν γύρισα ποτέ σπίτι, γιατί τα αδέλφια μου είχαν τηλεφωνήσει τη μητέρα της κολλητής μου για να της πούνε ότι κρατήστε την Ελένη, έγινε αυτό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε θα έρθουμε να το πάρουμε. Και μου είχαν πει εμένα ότι η μαμά πήγε σε ένα ταξίδι, δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει. Οπότε, επειδή στο σπίτι της κολλητής μου είχα μείνει κάποιες μέρες, δεν είναι ότι έκατσα μόνο μια μέρα, έμεινα αρκετές μέρες όσο η μητέρα μου ήταν τότε στο νοσοκομείο. Εγώ δεν το γνώριζα, ήξερα απλά ότι η μαμά είναι σε ένα ταξίδι. Μετά από καμιά εβδομάδα ήρθαν και με πήραν τα αδέλφια μου και μου είπαν ότι η μαμά είναι σε ένα ταξίδι, δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει πάλι το ίδιο. Και για αρκετό καιρό δεν ήξερα ότι η μαμά μου έχει πεθάνει. Α, δεν σου το είχαν πει? Δεν μου το είχαν πει τα αδέλφια μου, γιατί εγώ με τη μητέρα μου είχαμε μια πολύ, όπως κάθε παιδί έχει με τη μητέρα του ή με το γονιό του, μια έτσι στενή σχέση. Εγώ ειδικά με τη μητέρα μου ήταν τα πάντα για μένα. Ήταν η στήριξή μου, ήταν ο πατέρας μου, ήταν τα πάντα. Και τα αδέλφια μου θεώρησαν ότι θα ήταν πολύ βαρύ για ένα κοριτσάκι 8 χρονών να τους πούνε ξαφνικά ότι, να τους πούνε μάλλον ξαφνικά ότι έχασε μαμά τη μητέρα. Δηλαδή, για πόσο καιρό εσύ πίστευες ότι η μαμά έχει πάει ένα ταξίδι? Το πίστευα για αρκετούς μήνες. Μετά μου είπαν ότι η μαμά έχει πάει στον ουρανό. Αλλά εγώ σαν παιδί, με τη φαντασία μου, νομίζω ότι θα γυρίσει. Δεν το συνδύασα ότι έχει πεθάνει. Το συνδύασα ότι όντως η μαμά έχει πάει στον ουρανό. Κάποτε θα τη δω, κάποτε θα γυρίσει. Αλλά όσο μεγάλωνα, τότε κατάλαβα ότι έχω χάσει τη μητέρα μου. Και ύστερα, στα
12 μου μου είπαν από τι έφυγε η μητέρα μου. Εσύ εκεί θύμωσες, ας πούμε, με τα αδέλφια σου που δεν σου είχαν πει την αλήθεια. Όλο αυτό το διάστημα που η μαμά έλειπε σε ένα ταξίδι και δεν ήξερες πότε θα ξαναγυρίσει, ένιωθες ότι είσαι θυμωμένη με τη μαμά που δεν γυρίζει πίσω. Κάποια περίοδο απαιτούσα να δω τη μητέρα μου. Έλεγα, άντε, γιατί δεν γυρίσει η μαμά, πόσο καιρό ακόμα θα κάνει. Όταν έμαθα το λόγο, ήμουνα και λίγο πιο μεγάλη, μπορούσα να κρίνω. Κατάλαβα γιατί μου το κρύψανε τα αδέλφια μου. Και πιστεύω ότι κάνω το καλύτερο, γιατί δεν ξέρω πώς θα με έπαιρνε σε εκείνη την ηλικία, αν το μάθαινα. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέχρι τα 8 μόνο χρόνια από τη μαμά του, έτσι, και σήμερα είναι 18. Τι μνήμες έχει, τι θυμάσαι δηλαδή από εκείνη? Θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Δεν έχουν σβηστεί μνήμες. Έχω και τις φωτογραφίες πάντα να τις βλέπω για να θυμάμαι το πρόσωπό της, την παρουσία της. Έχω ευχάριστες μνήμες με τη μητέρα μου. Όπου πήγαινε, πήγαινα κι εγώ. Στις δουλειές της. Έχω πάει και ταξίδι με τη μητέρα μου και με την αδελφή μου στην Αφρική. Μας είχε πάρει μαζί. Έχω ευχάριστες μνήμες. Εσύ όταν... η ανάδελφη οικογένεια πότε μπήκε στη ζωή σου? Με το που πέθανε η μητέρα μου, τα αδέλφια μου ήταν πολύ μικρά. Ο ένας ήταν 18, ο άλλος 20 και η αδελφή μου 16. Ναι. Και εκείνη την περίοδο προσφέρθηκαν οι οικογενειακοί μας φίλοι να με προσέξουν. Δεν ξέραμε για πόσο καιρό, απλά προσφέρθηκαν γιατί είχαν και αυτοί παιδιά. Έτσι δέχτηκαν τα αδέλφια μου και έζησα μαζί της για 5 χρόνια. Στο σπίτι κανονικά, έτσι, σαν μέλος της οικογένειας. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είχες αβάσει τα αδέλφια σου και απλά σε φρόντιζαν? Όχι, αυτοί με φρόντιζαν, αυτή ήταν η δεύτερη μου οικογένεια. Και κάθε Σαββατοκύριακο θυμάμαι ότι πήγαινα στα αδέλφια μου. Επειδή ακριβώς ήταν φίλοι της οικογένειας, ήταν λίγο πιο εύκολο το μεταβατικό αυτό στάδιο, το να ενταχθεί σε μια άλλη οικογένεια μετά από το θάνατο της μητέρας? Βοήθησε το ότι τους ήξερες? Ήταν φίλοι, αλλά δεν τους ήξερα τόσο καλά. Και ξαφνικά, με το που άλλαξα περιβάλλον, ήταν δύσκολο να ενταχθώ σε αυτό. Γιατί έμαθα κιόλας πράγματα από αυτούς. Από το πουθενά, εκεί που ήμουνα το κακομαθημένο εισαγωγικά της μητέρας μου, ξαφνικά μπήκα σε μια οικογένεια που είχε άλλους... Είχε και άλλα παιδιά. Βλέπω τις φωτογραφίες σου. Είχε άλλους κανόνες. Κάθε οικογένεια λειτουργεί διαφορετικά. Mm-hmm. Οπότε με βάλανε λίγο στους δικούς τους κανόνες. Έμαθα να μαγειρεύω, να καθαρίζω, κάτι που δεν είχα καμία επαφή ένα 8χρονο κοριτσάκι και την περίοδο με αυτό. Με βοήθησαν όμως και πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι που με βοήθησε στο να οριμάσω περισσότερο. Και πότε έφυγες και από την οικογένεια αυτή, ας πούμε? Έφυγα από αυτή την οικογένεια στα 12 μου. Στα 12? Ναι, με το που μπήκα στο γυμνάσιο. Ήμουνα με τα αδέλφια μου. Και γύρισε στα αδέλφια σου. Εκεί νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη άνεση. Ναι, ναι, ναι. Τα αδέλφια σου τότε είχαν αρχίσει και είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν, υποθέτω. Ναι. Είχαν σταθεί στα πόδια τους πλέον. Γιατί με το που έφυγε η μαμά, ήταν 3 παιδιά, χωρίς εμένα, που ήταν σε μια κοινωνία. Έπρεπε να τρέξουν για τα χαρτιά τους, να βρουν δουλειά, να στηρίξουν τον εαυτό τους και εμένα μαζί. Άρα ουσιαστικά είσαι από τα 12 μέχρι και σήμερα, είσαι με τα αδέλφια σου, έτσι. Ναι. Αυτά σε έχουν μεγαλώσει, ναι, που θα ναι. Έχετε πολύ καλή σχέση, έτσι. Τα αγαπάς και τα 3, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ναι, είμαστε πολύ δεμένοι. Τώρα ζω με την αδελφή μου, γιατί τα αγόρια φεύγουν κάθε καλοκαίρι. Είναι σεφ και φεύγουν, πάνε σε ζώο. Α, έχουν γίνει σεφ. Ναι. Από όταν έγινε αυτό με τη μαμά, βρήκανε στη μαγειρική. Αυτή ήταν η κλίση τους, ναι. Μπράβο τους πάντως. Άρα ουσιαστικά εκείνοι ταξιδεύουν για τη δουλειά τους και εσύ είσαι με την αδελφή. Η αδελφή σου δουλεύει? Η αδελφή μου δουλεύει, ναι. Είναι γραμματείας, είναι δικηγορικό. Πολύ ωραία. Mm. Και εσύ εργάζεσαι, σωστά? Εργαζόμουν την περίοδο του Next Top Model, όπου μετά το άφησα γιατί πίστευα ότι θα μπω στο σπίτι. Δούλευες πολίτρια σε κατάστημα? Ναι. Με ρούχα, με γυναικεία ρούχα, μπουτίκ. Α, πολύ ωραία. Εδώ στην Αθήνα πάντα, έτσι. Ναι.